δικαιωματικά είναι στην Τρίπολη, διότι είναι η κοιτίδα όλων αυτών που συζητάμε που αφορούν τα χρόνια της Επανάστασης, τα χρόνια πριν από την Επανάσταση, όσα γίνονται στον χώρο. Θέλω και άλλη μια φορά να συγχαρώ το Δήμο Τρίπολης που υιοθέτησε αυτή την πρόταση που είχα κάνει. Νομίζω ότι τίμησε τη συνεργασία μας απόλυτα, βγήκε ένας υπέροχος τόμος. Κυριολεκτικά νομίζω ότι έχει εξασφαλίσει τις επιδοκιμασίες όλων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια δουλειά που πραγματικά απηχεί μια έρευνα τριών χρόνων που σχετίζεται απολύτως με ξένους ταξιδιώτες που ήρθαν στην Αρκαδική Υγή από τον 16ο αιώνα μέχρι και τα χρόνια μετά την Επανάσταση. Πείτε μας λίγο, τι έτσι κάποιος αν το διαβάσει και πέρα από το ότι γνωρίζει, τι είναι αυτό που κάτι καινούριο θα δει μέσα και θα εντυπωσιαστεί ή και εσάς, τι σας παραξένεψε, τι είδατε στην έρευνά σας, κάτι καινούριο το οποίο έτσι υπήρχε μια σύγχυση, δεν το γνωρίζαμε καλά, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συγκρατήσει κάποιος στη μνήμη του? Κοιτάξτε, πολλές φορές ο κόσμος αγνοεί τα περιηγητικά κείμενα. Νομίζω ότι είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για να μπορέσεις να μάθεις πράγματα, πληροφορίες, γνώσεις για την περίοδο που μας απασχολεί εδώ, για την περίοδο δηλαδή πριν από τον 19ο αιώνα. Δεν έχουμε άλλες δυνατότητες, δεν υπάρχουν στατιστικές, όπως ξέρετε, μετρήσεις, δεν υπάρχουν απογραφές, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον πληθυσμό, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη διοίκηση. Οπότε οι πληροφορίες των ταξιδιωτών, οι οποίες περιγράφουν την κατάσταση σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη, σε μια ευρύτερη περιοχή, είναι πολύ σημαντικό για την έρευνα. Συνεπώς, νομίζω ότι το βιβλίο θα έχει πολλές εκπλήξεις για τον αναγνώστη. Εδώ είχε για μένα που ασχολούμαι χρόνια με τα ζητήματα αυτά. Γιατί μου έδωσε μπροστά μου την Αρκαδία των χρόνων πριν από την Επανάσταση, πώς είναι η φύση της, πώς είναι οι άνθρωποι, σε τι πάνω δουλεύουν, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ τους, ποιες είναι οι σχέσεις με τη διοίκηση, την κατάσταση της τουρκικής διοίκησης στην Τριπολιτσά. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο θησαυρός του βιβλίου. Υπάρχει κάποια πληροφορία, κύριε Καρδάση, ως για να μαζέψουν τις πληροφορίες αυτές οι περιηγητές είχαν και προβλήματα στην περιήγησή τους για να κρατήσουν κάποιο σημείο? Η περιήγηση δεν είναι, δεν μπορούμε να φανταστούμε έτσι όπως σήμερα κάποιος ταξιδεύει, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν υπάρχουν μόνο μονοπάτια, υπάρχουν χάνια στα οποία πρέπει κάποιος να διανυκτερεύσει. Οι συνθήκες δεν έχουν καμία σχέση με τη Βικτωριανή Αγγλία ή την Αγγλία της εποχής τους. Οι συνθήκες που θα βρουν στο πανδοχείο δεν θα έχει καμία σχέση με το Παρίσι και με τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συζητάμε για μια εντελώς άλλη κατάσταση. Πλένονται στα ποτάμια όταν μπορούν. Τους ξαφνιάζει πάρα πολύ η έντονη χιονόπτωση ή ο κακός καιρός. Ο δρόμος τους είναι σε ορεινά μέρη, έτσι δεν είναι? Άρα είναι ένας δύσκολος δρόμος η Αρκαδία για τους περιηγητές, δεν είναι η Θεσσαλία, δεν είναι ο Κάμπος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην καρδιά του Μοριά και μιλώ σε συναδέλφους εδώ. Να πω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμο Τρυπόλεως και στον Δήμαρχο, τον κύριο Τζιούμι, για αυτήν την έκδοση, όπως επίσης και στους επιμελητές, τον κύριο Καρδάση και τον κύριο Κασαβέτη, διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουν είναι να διακονούν την ιστορία και την μνήμη, απαραίτητες διχατέρες και οι δύο του χρόνου, και η ιστορία και η μνήμη, σε μια εποχή η οποία τρέχει ηλικιωδώς. Και αν αναρωτηθούμε πόσο δύσκολο μας είναι πια να κινηθούμε δίχως πλοηγό, το γνωστό ελληνιστή GPS, μπορούμε να καταλάβουμε και τη δυσκολία των περιηγητών του 17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα στην Αρκαδία. Οπότε αυτή η έκδοση έχει αξία για το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, διότι όπως γνωρίζουμε και μας έχει πει ο Λαμαρτίνος, διαβάζοντας ιστορία δεν μαθαίνεις μόνο το παρελθόν, αλλά κυρίως το μέλλον. Είναι οι περιηγητικές πηγές. Πόσο αξιόπιστες τελικά είναι, τι λέει η σύγχρονη επιστήμη της ιστορίας και πώς, γιατί εμείς στην Ελλάδα στεκόμαστε πάρα πολύ στους περιηγητές. Μοιραία, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Υπάρχει βέβαια, υπάρχει και ξένη διαδικασία πηγών. Τελικά αποτυπώνουν μια ιστορική αλήθεια κατά προσέγγιση, πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, επιστημονικά, χωρίς να είμαι ειδική, διότι οι σπουδές μου είναι κλασικής φιλολογίας και όχι ιστορίας,
Είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τις περιόδους αυτές. Δεν έχουμε τη δυνατότητα καταγραφής με σύγχρονους τρόπους όπως σήμερα που έχουμε τους χάρτες και την τεχνολογία. Όμως, όπως μέσα από τη μυθολογία, την αρχαία μυθολογία, μπορείς να βρεις στην πραγματικότητα μεγάλες αλήθειες, έτσι και μέσα στους περιηγητές, σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά ευρήματα, νομίζω ότι οι σύγχρονοι επιστήμονες μπορούν να διασταυρώσουν τις πηγές και να δουν τι ανήκει στη σφαίρα του μύθου και τι στη σφαίρα της αληθείας και της πραγματικότητας. Έχει σημασία ο συγκεκριμένος πίνακας όχι τόσο τεχνοτροπικά, όσο προς την ανάγνωση του περιεχομένου του. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι μία από τις ελάχιστες απεικονίσεις της άλουσης. Όλες είναι μεταγενέστερες, εδώ όμως συμβαίνουν μερικά πράγματα αρκετά, όχι ακριβώς περίεργα, αρκετά ενδιαφέροντα. Καταρχήν έχουμε πάρα πολλά ετεροχρονικά και ετεροτοπικά στοιχεία, αναμενόμενο. Οι πύργοι προφανώς δεν αντιστοιχούν στην αρχιτεκτονική που μπορεί να είχαν το τείχος της Τριπολιτσάς, που άλλωστε ξέρουμε ότι ήταν κακοφτιαγμένο. Είναι περισσότερο φράγκοι και ευρωπαϊκοί. Βλέπουμε επίσης στην αριστερή πλευρά της εικόνας δύο φοίνικες. Το περίεργο δεν είναι μόνο ότι έχουμε φοίνικες που στην πραγματικότητα πρόκειται για δάνειο κάποιας εξωτικής ανατολής. Το περίεργο είναι ότι φαίνονται και καρποί επάνω, σαν καρύδες τους φοίνικες, που είναι απίθανο να συνέβαινε αυτό σε μια πόλη που λιμοκτονούσε, έτσι, γιατί είναι έξω από το τείχος. Επίσης είναι λίγο περίεργη η φορεσιά του Έλληνα πολεμιστή στο πρώτο πλάνο, δεν συνάδει το ένδυμα, ειδικά το παντελόνι με τα υποδήματα και με το φέση επάνω. Οι πιο ενδιαφέρουσες όμως αναγνώσεις είναι άλλες. Καταρχήν στο βάθος βλέπουμε τους Έλληνες να ανεβαίνουν στα τείχη και να τους πολιορκητές και να υψώνουν την ελληνική σημαία. Το ιδιαίτερο στοιχείο είναι ότι σε πρώτο πλάνο, αποτραβηγμένος από τη μάχη, ο ετοιμοθάνατος πολεμιστής κρατάει το στήθος του. Σημαντική είναι αυτή η έκδοση, με αδημοσίευτο υλικό και τα κείμενα επίσης θα ήθελα να πω, δεν έχουν μεταφραστεί, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Καρδάση, μέχρι στιγμής. Είναι δηλαδή ένα πρωτότυπο υλικό και σας εύχομαι, και σε εσάς κύριε Κασαβέτη και σε εσάς κύριε Καρδάση, το εύχομαι πραγματικά, και αν υπάρχουν εδώ συνάδελφοι, εκπαιδευτικοί εννοώ συνάδελφοι, να πάτε στα σχολεία μας να μιλήσετε για αυτό το έργο στα παιδιά, γιατί και η δική σας δουλειά είναι καταπληκτική, και ως επάγγελμα δηλαδή θα το συνιστούσα σε κάποιο παιδί. Κύριε Καρδάση. Μου λέει λοιπόν ο ΕΟΤ πρέπει να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μου λέει η μελέτη στο τέλος. Πήγαινε, τι λέω. Πάνε. Μου λέει έχει πολλούς μιναρέδες. Και τι θέλετε τώρα να κάνω εγώ, της λέω. Αφού όταν ερχόντουσαν οι παιδιτές, μιναρέδες βλέπανε. Οθωμανική κατάκτηση ήταν, τι θέλετε να δούνε. Λέω, μου λέει το Υπουργείο Εξωτερικών θα έχει πρόβλημα με την Τουρκία. Σας παρακαλώ, λέω, μην με τρελαίνετε. Θα πρέπει να κατανοήσετε ότι ζητήσατε ένα έργο το οποίο αναφέρεται στην Οθωμανική περίοδο, στην Οθωμανική κατάκτηση, και συνεπώς τι θα έχει παρά μιναρέδες.